Συνέγινές μου, πολεμιστές μου, αδέρφια μου, ελάνια φίλοι μου. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι, έχω ξαναπεί ότι ο χρόνος, ιδιαίτερα τις στιγμές που ζούμε αυτή τη στιγμή, στον γήινο χώρο, είναι μοναδικός. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβετε ότι ο νιαυτός ο μικρός κλείνει τώρα και ο μεγάλος 130.000 χρόνια είναι ο μεγάλος και 26.000 χρόνια είναι ο μικρός. Πέντε μικροί ενιαυτοί κάνουν έναν μεγάλο. Αυτό το κλείσιμο θα ξαναέρθει του μεγάλου σε 130.000 χρόνια, ότι ο μεγάλος ενιαυτός είναι ο κύκλος του γαλαξία γύρω από το σύμπαν. Και ο μικρός είναι ο κύκλος και η περιφορά, μια περιστροφή του εαυτού του, του ηλιακού συστήματός μας γύρω από το γαλαξία, 26.000 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που τώρα γίνεται ένα μεγάλο κλείσιμο. Πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι το χρονικό που συμβαίνει σε κάθε γαλαξία, σε κάθε σύμπαν, αλλά και σε κάθε πλανήτη, είναι διαφορετικό από τους άλλους. Δηλαδή το πότε γεννιέται ένας γαλαξίας, το πότε γεννιέται ένας πλανήτης, το πότε γεννιέται ένας ήλιος, έχει διαφορά χρονολογική για το αστρικό ημερολόγιο του κάθε ηλιακού συστήματος. Έτσι, ο χρόνος είναι για να υπολογίζει και για να διαγράφεται η πορεία του κάθε γιώτα δημιουργήματος. Γιώτα είναι και ο γαλαξίας, γιώτα είναι και ένα σύμπαν, γιώτα είναι και ένας πλανήτης και ένα ηλιακό σύστημα, αλλά γιώτα είσαι και εσύ. Γιώτα. Όπου το γιώτα είναι μία γραμμή και όλη η δημιουργία είναι μία γραμμή. Γιατί η γραμμή, η μονάδα που προϋπήρχε, αυτή σχηματίζει τον κύκλο. Χωρίς τη μονάδα δεν θα είχαμε κύκλο. Άρα δεν είναι ποιος κάνει τη μονάδα. Ο κύκλος ξαναγίνεται μονάδα. Αλλά αν δεν έχεις μονάδα, δεν κάνεις τον κύκλο. Άρα ο κύκλος που είναι ολότητα είναι από τη μονάδα η οποία καμπυλώνεται και κλείνει η μονάδα τις δύο τις άκρες. Αυτό είναι η ολότητα. Αλλά αν δεν υπήρχε η έτοιμη μονάδα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κύκλο, που είναι ολότητα. Αλλά όλα τα πάντα είναι η μονάδα και μετά η ολότητα. Άρα, με το 1 και με το 0 σχηματίζονται τα πάντα. Δηλαδή, τμήμα του κύκλου και τμήμα της μονάδος σχηματίζεις όλα τα γράμματα, όλους τους αριθμούς και όλη αυτή την άπειρη διαδικασία που βλέπεις. Άρα, αν με ρωτήσετε τι είναι δημιουργία, θα σας κάνω μια γραμμούλα και θα σας πω αυτό το βλέπετε, ναι, αυτή είναι η μονάδα. Αυτό είναι η δημιουργία. Γιατί χωρίς αυτό δεν κάνεις τον κύκλο. Και αν τον κύκλο τον τεντώσεις, ξανακάνεις τη μονάδα. Και η μονάδα σε οτιδήποτε σχήμα, 3 εκατομμύρια μονάδες, άπειρες μονάδες, δημιουργούν όλα αυτά τα σχήματα και όλη αυτή η δημιουργία. Άρα η δημιουργία είναι ακριβώς μια μονάδα. Και ξεκινάει η δημιουργία όταν γίνει κύκλος. Γιατί η μονάδα είναι έτοιμη και η μονάδα δημιουργεί την ολότητα. Άρα λοιπόν, συνέλληνες μου, δεν είναι τυχαίο σε αυτό το τεράστιο χρονικό που είσαστε. Σίγουρα είναι ο πιο περίεργος, όχι μόνο πόλεμος, αλλά και βίος. Γιατί αυτός ο βίος έχει χιλιάδες ψέματα. Έχει τεράστιο αντίνο. Έχει τεράστια κρίση. Άρα έχει και τεράστιο πλούτο. Από τη μία είναι μια τεράστια κρίση με 503 εκατομμύρια ο πλανήτης χρωστάει που δεν ξέρει κανένας που. Από την άλλη υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος ο οποίος είναι πατού 3 κουατρίλιον. Το σύμβολο του απείρου στους λογαριασμούς. Αλλά τελικά ο άνθρωπος ταλαντεύεται. Ανάμεσα που? Σε μια μεμβράνη. Την αλήθεια την είναι ψέμα. Ακούστε συνέλληνες. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε κανένας. Καταρχάς θα ήθελαν χιλιάδες οντότητες, χιλιάδες συνειδητότητες, χιλιάδες ψυχές, χιλιάδες ενσυνείδητα. Αλλά που δεν είναι σήμερα εδώ, να ήταν σε αυτή την κοσμική, τεράστια ιστορική στιγμή του πλανήτη σήμερα. Για να ζήσουν αυτό που ζείτε εσείς, το οποίο εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε στο τεράστιο μεγαλείο που έχει. Έχει ένα τεράστιο μεγαλείο των επιλογών και των αποφάσεων. Θα είστε αυτοί που θα επιλέξετε. Θα είστε αυτοί που θα αποφασίσετε για το μεγάλο κλείσιμο. Το μεγάλο κλείσιμο θα φέρει ανέλυξη ή θα φέρει αφανισμό. Αυτή την επιλογή την έχετε εσείς σήμερα όσοι ζείτε στη Γαία. Και δει οι ελάνιοι άνθρωποι, οι πραγματικοί άνθρωποι, αλλά και αυτά που λέμε υβρίδια, θα πρέπει να ξέρετε, επειδή τη δημιουργία την κλέβουν. Εκτός της δημιουργίας δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ζωή εκτός της δημιουργίας. Ό,τι ζωή θέλετε να μιλάτε και για ό,τι λένε, υπάρχει μόνο μέσα στη δημιουργία. Έξω από τη δημιουργία
δεν υπάρχει καμία ζωή. Αν θέλεις να ζήσεις, έλα στη δημιουργία. Οι κανόνες είναι αυτοί, οι κανόνες είναι απλοί, οι νόμοι είναι αυτοί, οι όρκοι είναι αυτοί. Η δημιουργία είναι αυτή. Εντάσου, ζεις. Δεν θες να ζήσεις. Ωραία. Αν δεν είσαι για τη δημιουργία, ένα δημιούργημα που πρέπει να δημιουργείς, όπως η δημιουργία σε δημιούργησε με τους ίδιους κανόνες, νόμους, όρκους, δεν κάνεις για τη δημιουργία και μπαίνεις σε κενό. Και όποτε βάζεις μυαλό, ξαναμπαίνεις στη δημιουργία. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε ένα τεράστιο συμπαντικό γεγονός στο κλείσιμο που θα πρέπει τις αποφάσεις να τις πάρουμε εμείς. Γι' αυτό υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορείτε να καταλάβετε τι λένε. Χωρίς όμως γι' αυτό και υπάρχει και τόσο αντινόηση. Δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχει τόσο αντινόηση, για ποιο λόγο να γίνει. Ποιος ο λόγος. Τώρα όμως υπάρχει τέλειο επίπεδο και πεδίο να υπάρχει τεράστια αντινόηση για το δεύτερο είδος, για το αποστατικό κομμάτι που έχει κυριεύσει όχι μόνο τον πλανήτη, τις ψυχές, τις συνειδήσεις, τον τρόπο ζωής, τον ψευτικό χρόνο, έχει κατασκευάσει χιλιάδες πράγματα, το οποίο δεν πάει πουθενά. Θα πάει σε ένα τέρμα, θα φτάσει σε ένα τέρμα αυτό. Αυτό θα τερματίσει κάπου. Η δημιουργία δεν αφήνει να εξελίσσεται για χιλιάδες χρόνια. Υπάρχει ένα deadline το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Και το deadline κάθε 390.000 χρόνια υπάρχει ένα τεράστιο καθάρισμα. Μπορεί να σας φαίνονται πολλά εσάς, αλλά είναι λίγο για το κοσμικό κομμάτι της αστρολογικής ή της αστρικής ημερολογίας. Το χρονικό δεν έχει σχέση. Μην κοιτάτε τι σας έχουν μάθει ή το πώς σας περνάνε όλα αυτά τα μηνύματα. Είναι τεράστια ηλιοφόρος των Ελλήνων, των ανθρώπων. Είναι τεράστια ηλιοφόρος της δημιουργίας. Να μάθετε αλήθειες. Έχω καταλάβει και έχω δει ανθρώπους που πραγματικά καταλαβαίνουν τι λέω, πραγματικά καταλαβαίνουν τι γράφω, καταλαβαίνουν τις αλήθειες και φοβούνται πολλές φορές να τις ακουμπήσουν, διότι θα φύγουν από μία βόλεψη σε ένα τεράστιο κενό και άγνωστο, σε ένα άπειρο γνωσιακό επίπεδο, το οποίο δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Αυτό όμως δεν είναι λόγος να παραμείνεις σκλαβωμένος. Πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι η λεωφόρος των Ελλήνων είναι ανοιχτή. Η ιστορία περιμένει να γραφτούν ελάνια γράμματα και όχι αποστατικά. Ό,τι πρωτότυπο θα εξαφανιστεί, θα φύγει. Όμως έχει μια τεράστια λεωφόρο και η ιστορία θα γράψει δικά σας, τα δικά σας ονόματα με δικά σας γράμματα. Όλοι περιμένουν, οι άνθρωποι, οι Έλληνες άνθρωποι, οι ελάνιοι άνθρωποι, να γράψουν τη δικιά τους ιστορία. Στο δικό τους βίο, στον ελάνιο πλανήτη, στη δικιά τους ζωή, με τις δικές τους επιλογές, με τα δικά τους γράμματα. Μην αφήσει κανείς κάποια τέτοια ευκαιρία. Γιατί δεν κατάλαβε, γιατί πλανεύτηκε. Πόσο να πλανευτείς, γύρνα πίσω και κοίτα τι έχει γίνει. Σταμάτα να πλανεύεσαι. Πάρε τις αποφάσεις σου, πάρε τις επιλογές σου. Πραγματικά η ιστορία περιμένει να γραφτεί με τα δικά μας γράμματα. Το αν δεν τη γράψουν, οι άνθρωποι δεν θέλουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία και είναι θέμα βούληση και επιλογή του. Αλλά μέχρι τώρα η βούληση και επιλογή του είναι χρόνια. Από όλη αυτή τη σκλαβιά μπορείτε να φύγετε. Εσείς. Όλοι σας. Και πρέπει να σε ενδιαφέρει ο διπλανός σου για να μάθει, γιατί αυτό είναι ένα συναλλικό κομμάτι. Γιατί εσύ είσαι κύτταρο του διπλανού σου. Κάποια κύτταρα θα πω ότι είναι καρκινωμένα. Ας τα αφήσουμε στην άκρη, αλλά ας πάρουμε τη μάζα. Όλοι καταλαβαίνουν τι λέμε. Όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα. Είναι τελείως διαφορετικό. Όλο το θέμα είναι δυναστευτικό. Όλο το θέμα είναι να επιβιώσει το δεύτερο αποστατικό είδος. Γιατί δεν υπάρχει τρίτο. Δεν υπάρχει δύο δημιουργίες, δεν υπάρχουν τρεις δημιουργίες. Η δημιουργία είναι μία. Όλα τα σύμβολά τους και όλα αυτά που χρησιμοποιούν που θα έρθει ο καιρός και θα μάθετε χιλιάδες πράγματα και αλήθειες και θα ικανοποιηθείτε με τις αποδείξεις που εσείς θα τις βρίσκετε και θα παίζετε με αυτές και κάθε μέρα θα ανεβαίνουν οι αποδείξεις και το νοητικό σας επίπεδο. Αλλά και τι έχουν κάνει και πώς το έχουν κάνει. Θα πρέπει να έχετε βάσεις. Αυτές τις βάσεις δεν πρέπει να τις αφήσετε ποτέ γιατί είστε εσείς. Σε αυτές τις βάσεις θα πρέπει να κινείστε, να μην φεύγετε ποτέ. Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχουν σταθερές στις οποίες κινείσαι. Ό,τι άλλο έρθει υποδιαιρέτης, το παίρνεις και αυτό. Και το εξετάζεις. Αλλά τις βάσεις σου είναι πολύ δεδομένες. Δεν μπορείς να φύγεις από τις βάσεις. Ποιος μπορεί να σε βγάλει από την αλήθεια σου, από τη γέννησή σου. Άρα λοιπόν, είναι μεγάλη τιμή για πολλούς που έχετε επιλεχθεί αυτή την ώρα, ακόμα και αν είναι από το άλλο στρατόπεδο. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι η αποστασία δεν μπορεί ποτέ να κάνει τίποτα να έρθει να ζήσει. Δεν μπορεί να εισβάλλει στη δημιουργία τίποτα. Είναι τόσο κλειδωμένο, είναι τόσο περιφρουρημένο. Μόνο όταν το δημιούργημα παραδίδεται, όταν το δημιούργημα με ανταλλαγή, όταν το δημιούργημα προδίδει και δίδει τον εαυτόν του, είτε με όρκο, είτε με συμφωνία εξαίματος. Και όταν το δημιούργημα παραδίδει το δημιούργημά του, γιατί αυτό συμβαίνει, τότε μόνο το άειλο
το άειλο κέρατο μπορεί να εισέλθει στη δημιουργία. Αλλιώς δεν μπορεί να περάσει κανείς την πόρτα της δημιουργίας. Άρα είναι ένας ξενιστής που εσύ του έδωσες την άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση η δημιουργία δεν πάει από πουθενά. Έτσι λοιπόν αυτό θα περάσει, εφού εσύ του έδωσες την άδεια, εσύ του έδωσες το δικαίωμα, εσύ του έδωσες τη δύναμη και τη δυναμική. Γιατί αυτό γνωρίζει τη δημιουργία πολύ καλύτερα από σένα. Γιατί εσύ δεν έχεις πάει στο γνώθι σε αυτό. Και έτσι προδίδεις την ίδια σου τη δημιουργία και κατ' επέκταση προδίδεις το κάθε σου δημιούργημα, γιατί αυτό συνεχίζει. Γιατί δεν είναι του δώσεις εσύ και του δίνουν οι άλλοι. Σε έχει πείσει και έχει υπογράψει μαζί σου ότι πρέπει να του δίνεις και το δημιούργημά σου. Γι' αυτό και παντού και όλοι, σε όλες τις θρησκείες, σε όλες τις χώρες, σε όλο τον πλανήτη, παραδίδουν στα δόγματα, στα κόμματα, στις ιδεολογίες και στα συστημικά, αλχημιστικά, τεχνικά, αποστατικά συστήματα τα δημιουργήματά τους. Έτσι το δημιούργημα δεν το αφήνει σε ελεύθερο να ζήσει από την ώρα που γεννιέται ο δημιουργός πατέρας, που έχει το δικαίωμα να έχει και τη δύναμη της δημιουργίας, που του έδωσε τη δύναμη δημιουργία να δημιουργήσει, σκότωσε το δημιούργημά του και το δίνει. Το παραδίδει. Και το δίνει κατευθείαν εκεί. Το τσακίζει από μικρό να πάει κατευθείαν να το παραδώσει, γιατί αν δεν το παραδώσει έχει κάνει συμφωνία ο προηγούμενος, ο προγονός του. Και παραδίνουμε σε αυτά τα ζώα τα δημιουργήματά μας. Αν δεν είμαστε δολοφόνοι και σφαγείς εμείς, τι δημιουργήματα είμαστε εμείς? Παραδίνουμε τα παιδιά μας σε αυτά τα ζώα να τα δολοφονήσουν, να τα αφανίσουν, να τους πάρουν την ενέργεια, την ψυχή, τη ζωή, να είναι σε έναν κύκλο δικό τους, ώστε αυτά να ζουνε παρανόμως στη δικιά μου δημιουργία. Ωραία, το καταλαβαίνετε τι κάνουμε. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω και θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει περίπτωση ποτέ από τον άειλο κόσμο? Υπάρχει ένας κόσμος, μα δεν είναι ο κόσμος όπως τον εννοείτε. Καταρχάς ο κόσμος είναι 3 εκατομμύρια σύμπαντα μαζί. Αυτός είναι ο κόσμος και όχι ο κόσμος που σου έχουν μάθει από τις γραφές ή γιδοκοσκή και κάθε σκουπίδι αποστατικό που κάθε μέρα μπορώ να το δέρνω και να το κάνω πούδρα που εσείς το λέτε μεγάλο. Για μένα είναι ένα σκουπίδι που θα το δέρνω και το έχω ξαναδεί χιλιάδες φορές και όπου το βρίσκω το χτυπάω και το λιώνω. Δεν συνέγινες. Ωραία άνθρωποι. Έχετε καταλάβει. Από τον άειλο κόσμο, από μια άλλη συχνότητα, δεν μπορεί να έρθει εδώ όπως εσύ δεν μπορείς να πας σε άλλο γαλαξία. Και κάθε ζώο θέλει να μπει σε ένα διαστημόπλιο να πάει. Πού στο διάλογο να πάει? Αυτό το κορμί που φόρεσες και γεννήθηκε και ενσαρκώθηκε στη γη και δημιουργήθηκε στη γη από την υδάτινη δημιουργία, δεν μπορεί βρε ζώο να πάει να ταξιδέψει και να πάει σε έναν άλλο πλανήτη. Ούτε ο άλλος ο πλανήτης μπορεί να έρθει εδώ. Δεν γίνεται με αυτό το κορμί. Άρα αυτή τη σύνθεση στην υδάτινη δημιουργία είναι πολύ συγκεκριμένη για εδώ. Βεβαίως μπορείς να πας όπου θέλεις, γιατί είσαι 12 μέρη, δεν είσαι ένας χοντρός κόλος με ένα στόμα που τρώει και λέει ότι μαλακία θέλει. Αν καταλάβεις ότι αυτό το κορμί σου είναι ένα κουστούμι και αυτό το κουστούμι άμα το θέλεις παλιώνει και το αλλάζεις. Όσο ζεις 60, 70, 50, όσα διάολο χρόνια ζεις, έχεις αλλάξει τόσα βρακιά, κάλτσες και κουστούμια. Έτσι είναι και το σώμα, ρε έρμο, ζωντόβολο. Αλλάζεις σώματα στην κοσμική ζωή όπως αλλάζεις τα ρούχα σου σε αυτή τη ζωή. Αλλάζεις νούμερα, μεγαλώνεις, πας, χαλάνε, αλλάζεις ρούχα, 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 ρούχα. Το κορμί είναι ένα ένδυμα το οποίο να έρθεις να αγιωθείς και να κινηθείς στην υδάτινη δημιουργία, σε αυτό το δώρο που είναι της δημιουργίας. Αν αύριο ενσαρκωθείς σε μια άλλη διάσταση, στην Πέμπτη, στην Τρίτη, βέβαια δεν ξέρετε και τι σημαίνει η Πέμπτη. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο, γιατί ο καθένας θέλει να πάει στην Πέμπτη, στην Έκτη, στην Εβδομή. Και νομίζω ότι κάνετε πλάκα και δεν ξέρετε ούτε πώς το διάλο είστε, σε ποιες διαστάσεις. Και δεν σας έχουν πει ποτέ, γιατί ούτε αυτά τα ζώα δεν ξέρουν. Λέτε ότι είστε στην Τρίτη διάσταση. Ωραία. Συζητάμε ότι είμαστε στην Τρίτη διάσταση, διότι οι διαστάσεις είναι τρεις, μήκος, πλάτος, ύψος. Μάλιστα. Άρα εμείς είμαστε και στις τρεις και τα λέμε τρεις διάστατα. Δηλαδή στην πρώτη διάσταση δεν έχει μήκος, πλάτος, ύψος. Είναι μόνο του μήκους και τα λέμε όλα εις μήκος. Και η δεύτερη έχει μόνο το μήκος και το πλάτος και η τρίτη έχει το ύψος. Πόσο γελοί είστε? Πόσο γελία πράγματα μας έχουν μάθει? Αγαπητοί μου συνέλληνες, διαβάστε την Πατρώα Ουσία να καταλάβετε. Τα έχω όλα γραμμένα και θα αποδειχτούν τώρα που έρχονται. Άρα αν δεν ξέρεις σε ποια διάσταση ζεις, δεν ξέρεις πώς λένε τον πλανήτη σου, ξέρεις όλους τους πλανήτες τους άλλους, αλλά το δικό σου δεν τον ξέρεις, τον λες γαία. Λες και ο Άρης δεν έχει γαία, έχει, τι έχει, φρουτά. Τι έχει ο Άρης ρε, δεν έχει γαία ρε, παντού δεν έχει γαία ρε. Και η πανηγαία δεν είναι παντού. Όλοι οι πλανήτες γαία δεν έχουν, τι σκατά έχουν. Εσένα λένε γαία, οι άλλες τι είναι?
Άρα δεν ξέρεις πού λένε τον πλανήτη σου. Δεν ξέρεις το ηλιακό σου σύστημα ποιο λέγεται. Δεν ξέρεις πόσους πλανήτες έχει το ηλιακό σου σύστημα. Δεν ξέρεις πώς λέγεται ο γαλαξία σου και σε ποιο γαλαξιακό και σε ποιο γαλαξία ανήκεις. Δεν ξέρεις σε ποιο σύμπλεγμα γαλαξιακό ανήκει ο γαλαξία σου. Αλλά ξέρεις και λες η Ανδρομέδη Ολύμπη. Ένα χαθίζω. Ντρέπομαι και μπουβρίζω και όλους αυτούς που λένε ό,τι λένε. Γιατί του λες Ανδρομέδη, η Ανδρομέδα γαλαξία είναι ρε, βλαγμένο. Αλλά δεν ξέρει ούτε το δικό σου γαλαξία. Αλλά ξέρει την Ανδρομέδα και του λες και η Ολύμπη Ανδρομέδη. Α, είναι μακριά αυτή και αφού η Ολύμπη είναι μακριά, είναι η Ανδρομέδη. Συνέγινε μου, ακούστε. Δεν ξέρετε σε ποια διάσταση είμαστε. Πάντως, κάθε διάσταση έχει 12 διαστατικά επίπεδα. Αν υποθέσουμε ότι είσαι στην πρώτη, η πρώτη έχει 12 διαστατικά επίπεδα και το κάθε επίπεδο έχει 12 διαστατικά άλλα υποεπίπεδα. Και μέχρι το 12, που σημαίνει 12 επί 12, 144, όσα είναι τα διαστατικά της μίας διάστασης. Εντάξει, ωραία. Η δεύτερη, βέβαια πάλι έχει 144, που σημαίνει έχει 12 διαστάσεις, 12, η δεύτερη έχει 12 διαστατικά επίπεδα και 12 άλλα διαστατικά και το κάθε ένα 12. Και όλα το 12 στην 12η. Και ρωτάω, σε ποια διάσταση είσαι. Και η τρίτη, σε ποια, αν είσαι στην τρίτη, σε ποιο διαστατικό επίπεδο είσαι. Τη τρίτη, ναι. Και η τέταρτη έχει μήκος Ήπειρος Πλάτος. Και η πέμπτη έχει. Και η τέταρτη έχει, και η τρίτη έχει, και η δεύτερη είσαι. Εσύ που είσαι. Και σε ποιο επίπεδο είσαι. Τη τρίτη. Ναι, στην τρίτη είσαι. Αλλά σε ποιο επίπεδο είσαι. Η τέταρτη είναι ο χρόνος. Ναι. Η τέταρτη για μας. Η τέταρτη για μας. Όχι η τέταρτη της τέταρτης. Όχι η τέταρτη διαστατικό επίπεδο. Ας το τέταρτο διαστατικό επίπεδο. Καμιά σχέση με το τρίτο. Και ποιος είπε ότι ο χρόνος, η τέταρτη διάσταση δηλαδή. Καταρχάς πάμε σε ένα χαρτί. Πας σε ένα χαρτί και γράφεις έναν αριθμό. 8-9 δεν έχει σημασία. Την ώρα που το γράφεις στο χαρτί είναι η μία του διάσταση. Ωραία. Όταν το αναπτύσσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω έχεις δύο διαστάσεις. Και όταν το αναπτύσσεις δεξιά και αριστερά έχεις άλλες τέσσερις. Που σημαίνει το ίδιο το γράμμα στο ίδιο στο χαρτί βάζει πέντε διαστάσεις. Μία που προϋπήρχε, την πάνω την κάτω, τη δεξιά την αριστερά. Δεν είναι πέντε διαστάσεις. Του ίδιου του γράμματος. Και μία που τα κούμπησες κάτω. Α. Θα την αλύσουμε αλλιώς. Είναι για η ώρα. Απλά πρέπει να καταλάβουμε χιλιάδες πράγματα που δεν τα έχουμε καταλάβει. Αυτή την ώρα όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβετε ότι η λεωφόρος η τεράστια που εμείς θα κάνουμε και θα ανοίξουμε σε όλο τον πλανήτη για όλους τους ανθρώπους είναι τώρα η ώρα και έχει τεράστιους χώρους να είστε εκεί μέσα. Κάποιοι θα δίναν και 10 κοσμικές ζωές να βρεθούν τώρα. Θα αντάλλαζαν 10 κοσμικές ζωές να βρεθούν τώρα να γραφτούν στην ιστορία. Σκεφτείτε το. Γιατί όταν γραφτεί στην ιστορία μιανού πλανήτη ή μιανού διαστασικού ή διαστατικού χώρου, είσαι τεράστιος. Είσαι τεράστιος, έχεις τιμή, φαίνεσαι παντού. Οι πολεμιστές της Τρίας και όλοι οι τεράστιοι πολεμιστές δηλώνουν μάχη να είναι μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Σήμερα λοιπόν ζείτε στο απόγειο όλων των μαχών, στο απόγειο όλων των οργανωμένων σχεδίων της δημιουργίας και του δημιουργήματος. Έχετε τεράστια τιμή και δεν το ξέρετε. Και δεν θα έπρεπε καν να συζητάτε τέτοια άθλια πράγματα, να συζητάτε με κάποιον ή οτιδήποτε, οτιδήποτε κάνει, οτιδήποτε, απλά τον κόβεις. Δεν πρέπει να καθυστερήσεις καν τίποτα. Για να μην σε προλάβουν οι εξελίξεις, γιατί όταν φύγουν οι εξελίξεις πολύ μπροστά από σένα, απλά δεν θα τις προλαβαίνεις και απλά θα είσαι έξω, θα μείνεις πίσω όπως να το θέλεις. Ενώ θες να είσαι εκεί μέσα. Είναι τέτοιες εξελίξεις που δεν κοιτάς πίσω σου, ούτε δεξιά σου, ούτε αριστερά σου. Προχωράς μόνο για την νίκη, στο στόχο και στο σκοπό. Είπα, ούτε τραυματίες. Οι τραυματίες στο τέλος θα τους δούμε. Τώρα δεν μπορούμε. Δεν αφήνεις τίποτα. Αυτοί οι 6 μήνες που χαθήκανε είναι πολύτιμοι. Ναι, σας έδωσαν και ένα μάθημα εσωτερήκευσης. Σας έδωσαν και πολλά μηνύματα. Έπρεπε να συστρατευτούν τα μυαλά και να βγουν και κάποια παιδιά εκεί μέσα, τα οποία δεν μπορεί να είναι σε τέτοιες θέσεις. Γιατί από εδώ και πέρα ο αγώνας μεγαλώνει. Και εφόσον μεγαλώνει, θα πρέπει να είναι πιο καλά μυαλά, πιο δεμένα μυαλά, πιο συγκροτημένα, να είναι πιο πολεμιστές, να είναι πιο, αν το θέλετε, σκληροπυρηνικοί μέχρι το τέλος. Και είδαμε και τις ψυχές. Ποιος φοβάται, ποιος. Η λαϊκή φράση που λέει έκλασε μαλλί. Πολλά που τα παίζαν παλικάρια και είναι
χέστρες να πάνε να φορέσουν φουστάνια. Είδα πολλά παλικάρια, είδα περίεργα πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν τώρα και θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε. Όπως ευθυγραμμίζονται είναι αυτός ο μικρός, ο μεγάλος και ευθυγραμμίζονται τεράστια πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν ή τουλάχιστον τα παραπληροφορείται ή τα παραποιείται. Αλλά είναι τεράστια τα πράγματα που γίνονται. Μη φοβάστε για μένα, τα έχω ξαναπεράσει εγώ αυτά. Έχω ξαναπεράσει, έχω βρεθεί σε καταστάσεις. Λέτε να με τρομάζουν όλες αυτές οι γελιότητες. Να με τρομάζει μία απόφαση, βγάλετε 1.000 και 1.000.000 χρόνια να βάλετε, καλύτερα είναι. Από τώρα, με αυτό και το σχέδιο βγάλετε. Μη φοβάστε για μένα. Εγώ φοβάμαι για σας. Και επειδή πρέπει να σας προστατεύω και να μην χάσω ποτέ κανέναν, γιατί δεν έχω χάσει κανέναν. Ούτε θέλω να χάσω. Ούτε πρέπει να χάσω. Γι' αυτό σας λέω, ευθυγραμμιστείτε και προχωράτε μέχρι το τέλος. Όλοι σας δώστε ραντεβού στο τέλος. Όλοι σας η συνάντησή σας να είναι στο τέλος. Και στο πέρασμά σας μαζεύτε συνέλληνους, τα πάντε όλα. Μαζεύτε τα αδέρφια όλα, ενώστε τα. Σημασία, αν δεν είναι πολύ λίγο Έλληνες, αφού είναι μαζί σου, μια χαρά είναι. Πάρτε και εκτόπισμα μαζί. Τι σας πειράζει, αρκεί να ξέρετε εσείς ποιοι είστε. Αφού εσείς ξέρετε ποιοι είστε, ξέρετε και τον άλλον. Αν έρθει πιο κοντά μας, έχει καλώς. Άμα δεν έρθει, ας τον άνθρωπο, δεν σε πειράζει, μαζί σου είναι. Είναι ανάγκη δηλαδή να είναι ορκισμένος ή να είναι οτιδήποτε. Μαζεύτε ρε τον κόσμο να τελειώνουμε. Όσο καθυστερείτε, με θυμώνουν αυτά τα ζωντόβουλα και θα τα χτυπήσω πιο πολύ. Μαζεύτε όλο το έθνος. Έθνος για να ξέρουμε δικαίωμα στον πλανήτη και έθνος πραγματικό. Έχουνε μόνο τα δημιουργήματα. Άλλων πέραν των δημιουργημάτων δεν έχουν έθνος. Δεν υπάρχει έθνος με ονοματεπώνυμο Γερμανός, Αμερικάνος, Κινέζος. Δεν υπάρχει έθνος. Έθνος είναι ευθύς από το γένος. Το γένος το δημιουργικό και είναι λάνιο. Η δημιουργία είναι του ΑΩ και θα σας το αποδείξω. Μα και αυτοί το λένε. Ο Θεός λέει είναι ΑΩ, όλες οι θρησκείες αυτό λένε. Ο ΑΩ, ο ΑΩ, ο ΑΩ. Μην κοιτάς που οι γραφές τους όμως δεν είναι καμία αλφα ωμέγα και είναι αλφα ζήτα. Ψάχτε όλες τις γραφές του κόσμου. Αλφα βήτα και οι Ρώσοι έχουν αλφα ερ ανάποδο. Γεια σας, αυτή είναι γεια σας. Άρα όλοι μιλάνε για τον αλφα ωμέγα. Δεν είναι ένας ο αλφα ωμέγα. Είναι η αλφα και ο ωμέγα μόνος. Αυτή είναι η δημιουργία. Το λένε οι άνθρωποι. Δεν το λένε. Όλες οι θρησκείες λένε τον αλφα ωμέγα. Όσοι τελετάρχες όλα αυτά τα... Όλα αυτά τα ζωντόβολα που κάνουν τελετές, μαγκανίες, μαγείες, τελετές, όλες αυτά τα πτάγματα, κέρατα, μέρατα. Τα ίδια σκατά είναι όλοι αυτοί. Τι νομίζεις ότι κάνουν, με τα σύμβολά σου δουλεύουν. Κάπου έχουν κρεμάσει ψηλά ένα μέαδρο και λένε κάποια στιγμή θα πάμε εκεί. Κάνουν και υπόσχεση στον εαυτό τους. Άρα συνέγινές μου, δεν είστε σε καλύτερο σημείο που θα μπορούσε ποτέ να βρεθεί ένα όν νοήμα στον εννιαυτό, στο κλείσιμο του μικρού με το μεγάλο. Μπορεί να μην μπορώ να πω παραπάνω, να λέω και πάρα πολλά, αλλά θα πρέπει εσείς να αντιλαμβάνεστε περισσότερα από αυτά που λέω, γιατί μ' ακούνε όλοι μαζί. Μ' ακούνε και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τι λέω, μ' ακούνε και αυτοί που ξέρουν καλά τι λέω. Δυστυχώς για εσάς, δυστυχώς. Οι άλλοι καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα και με σέβονται και πιο πολύ. Να φανταστείτε πόσο πολύ με σέβονται. Πόσο πολλοί με φοβούνται. Άσχετα, τώρα βάζουν τα παιδιά, τώρα βάζουν τους ανθρώπους και κάνουν άσχημα πράγματα σε μένα. Τους ανθρώπους τους που δεν γνωρίζουν ούτε τι τους γίνεται αυτά. Αλλά οι πραγματικοί εχθροί και αντίπαλοι μου με σέβονται. Αφού να φανταστείτε ότι στην Disneyland, που είναι ό,τι πιο χαζάρικη και πιο σιωνιστική, η Disneyland δεν υπάρχει, δικιά τους είναι. Έχουν φτιάξει χαρακτήρα PlayStation 4 παιχνίδι που τον λένε τον πολεμιστή του φωτός. Για όπλο κρατάνε ένα κλειδί που ανοίγει τις πύλες και το κλειδί έχει ένα στέμα μπροστά. Αυτό είναι το όπλο του πολεμιστή και τον λένε πώς? Σώρα. Ωραία. Ψάχτε το να δείτε τι ακριβώς κάνουν. Δεν χρειάζεται να γράψω εγώ για μένα, θα γράψουν αυτοί για μένα. Αυτοί προσπαθούν να μου δείξουν ότι με τιμούν. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί, μωρέ παιδί μου. Φταίνε οι άνθρωποι. Φταίνε οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν. Έτσι το πάνε.
Γιατί όχι θα τους λιώσω αυτούς, όχι τα αφεντικά τους θα τα λιώσω και τα έχω λιώσει και τα λιώνω όποτε γουστάρω. Τα ζωντόβολα καταλαβαίνουν πιο πολύ από ό,τι καταλαβαίνουν οι δικοί μου άνθρωποι. Τα δικά μου, η δικιά μου φυλή, η δικιά μου πατρόα ουσία. Εάν το καταλαβαίνετε, θα καταλάβετε και τι λέω. Και δεν θα μπορέσω να πω παραπάνω. Αυτό όμως που θα πω τώρα είναι συγκεκριμένο. Και θα το πω για πιο προχωρημένους. Προχωρημένους στην αποστασία ενώ αγαπητοί μου άνθρωποι και συνέλληνες και όλοι πλανεμένοι που είναι σε τάγματα στο αίσμα, σωνίες, εκκλησίες και οι εκκλησίες είναι μαγκανία, μια μαγκανία ολόκληρη η εκκλησία άνοιξε τις στοές της μασονίες οι εκκλησίες στο Μεσαίωνα και πριν οι υπότες είχαν τις τελετές τους όλα όλα αυτά που γίνονται δεν έχει να κάνει τίποτα με τον άνθρωπο θα σας το εξηγήσω τι εννοώ. Θα σας πάω σε ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει τίποτα από τον άγγελο κόσμο να έρθει εδώ και δεν μπορεί να έρθει να κάνει τίποτα στον υλικό κόσμο. Άρα είναι κλειδωμένο. Όταν όμως συνδεθεί με μια τελετούλα ή ένας άνθρωπος που είμαστε, φυσικά έχουμε και 12 κομμάτια μας μέσα έτσι, και φυσικά όταν συνδεθείς με τον άγγελο κόσμο και μια οντότητα θα πω, γιατί όλοι είναι και οντότητες. Μιλήσει με αυτόν, αυτό δεν μπορεί τίποτα να δώσει από τον υλικό κόσμο η οντότητα ή ο δαιμονάκος ή ο κακός αποστάτης ή το κάθε σκάτο σκουπίδι στον υλικό κόσμο αυτού που ζει εδώ. Γιατί αυτός που ζει εδώ έχει όλα στον υλικό κόσμο και ζει και δεν τα έχει αυτό που είναι στον αόρατο άειλο κόσμο. Αυτό το ζώο θέλει να μπει στη δημιουργία. Δηλαδή να μπει στον υλικό κόσμο, να πάρει ήλιο, να πάρει οξυγόνο, να πατήσει τη γη και να μπει μέσα στη δημιουργία την πραγματική. Είναι έκτοτο. Είναι εκτός δημιουργίας. Η δημιουργία δεν το βάζει. Αρχίζει λοιπόν αυτό το καθαρματάκι το οποίο γνωρίζει τη δημιουργία. Εγώ δεν θα πω ότι το κάνει ένα απλό. Άλλωστε οι αποστασίες ήρθαν από ψηλά όντα, δεν ήρθαν από χαμηλά όντα. Στον υλικό μας κόσμο αλλιώς δεν μπορούν να μπουν. Και κάνει συμφωνία με τον άνθρωπο που είναι εδώ, ο οποίος βεβαίως έχει και άλλα πράγματα μέσα του και βεβαίως μπορεί να συνδεθεί. Ένα άτομο μπορεί να συνδεθεί με τον άγγελο κόσμο ή τον αόρατο κόσμο που δεν τον βλέπουν τα θνητά μάτια, γιατί είναι συνδεδεμένο με τα άλλα μέρη του σώματός του. Και όχι όλα. Όχι όλα. Δεν χρειάζεται. Με ένα δύο να είναι συνδεδεμένο, μπορεί να κάνει μία σύνδεση. Αυτό από τον άγγελο κόσμο, το μόνο που θα ζητήσει είναι αίμα. Δεν ζητάει τίποτα άλλο. Γιατί ζητάει αίμα. Δηλαδή, ό,τι δώσει στον άνθρωπο που ζει στον υλικό κόσμο, η συμφωνία του θα είναι να ζητήσει μόνο αίμα. Γιατί ζητάει αίμα, δεν συνέγινε, ξέρετε. Μόνο, δεν ζητάει κάτι άλλο. Δεν θέλει λεφτά, δεν θέλει. Τι λεφτά, αφού δεν υπάρχουν τίποτα εκεί έξω, δεν υπάρχει τίποτα από αυτέ τι αηδίε εδώ πέρα που έχουμε. Άρα, τι ζητάει. Πώ θα πείσει τώρα αυτό το ζωντόβολο που είναι δημιούργημα και ζει στον υλικό κόσμο να ζει τη ζωή του και να ανεληχθεί. Του λέω ρε παιδάκι μου, εσύ είσαι ικανός άνθρωπος. Θα σε κάνω δυνατό να διοικήσεις τα άλλα μαλακισμένα δημιουργήματα. Του φουντώνει την έπαρση. Θα ανέβει η έπαρση του. Θα γίνει αρχηγός. Ας είναι βλάκας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν να του ζητάει αίμα. Πώς θα του δώσει αίμα. Πού θα βρει το αίμα να το δώσει. Η συμφωνία που θα κάνουν λοιπόν θα είναι μόνο αίμα. Ό,τι ζητάει ο άειλος κόσμος είναι αίμα. Και γιατί αίμα, γιατί είναι η ζωή. Γιατί χωρίς το αίμα δεν μπορεί να ζήσει. Γιατί μόνο με το αίμα που είναι η ζωή μπορεί να παραμείνει εδώ αυτό και να έρθει από το άειλο κόσμο να έχει πρόσβαση στον υλικό κόσμο. Και γι' αυτό ζητάει πάντα αίμα. Γι' αυτό γίνεται και η περιτομή. Αίμα ζήτησε, λέει ο άγγελος, από τα διαόλια τα ευρωσκάτα. Αίμα, αίμα. Του δώσουν αίμα, 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 αίμα. Γι' αυτό τόσες θέλετες αίμα, γιατί με το αίμα μπορεί το καθαρματάκι που δεν το δέχεται η δημιουργία γιατί δεν έχει δεχτεί τους κανόνες ή γιατί είναι έκτοτο, θα έρθει παράνομα εδώ. Αλλά δεν μπορεί να έρθει παράνομα αν δεν το βάλεις εσύ. Έτσι το βάλουμε εμείς οι άνθρωποι. Τι μας δίνει αυτό. Αυτό αρχίζει και κάνει συμφωνίες. Η συμφωνία που θα κάνει θα είναι με αίμα. Δηλαδή κάθε συμφωνία που θα υπογραφεί από τον άγγλο κόσμο στον υλικό κόσμο είναι με αίμα. Γιατί υπογράφεται με αίμα. Δεν σε φτάνει η υπογραφή μου. Οι υπογραφέ είναι σκουπίδια. Αίμα που σημαίνει DNA, αυτό υπογράψε εδώ. Ξέρετε πόσε χιλιάδε συμβόλαια είναι υπογεγραμμένα σε όλε τι στοέ, στα άειλα.
σκουπίδια του σύμπαντος τα οποία εσείς επιτρέπετε να είναι εδώ στη γη και σήμερα έχουν ολόκληρο στρατό και έχουν περάσει υβρίδια, έχουν φτιάξει κατασκευές, έχουν τα πάντα και έχουν κατακτήσει τον πλανήτη. Τι σου έδωσε ρε φίλε που κάνεις αυτή την ανταλλαγή? Μάλιστα. Ότι θα σε κάνει σπουδαίο. Σου βάλε την έπαρση, σου βάλε την εσπιστία, ότι θα σου δώσει λεφτά. Ωραία. Τι λεφτά να σου δώσει? Καταρχάς η γη έχει ένα δικό της πλούτο. Από αυτό τη γη κανείς δεν πήρε τον πλούτο, άρα από την γη δεν στερήθηκε ποτέ τον πλούτο. Άρα ό,τι πλούτος υπήρχε από τότε που γεννήθηκε η γη, ο ίδιος παραμένει. Έτσι δεν είναι, ωραία, έγινε. Αφού για να πάρεις πλούτο από εδώ, χρυσό, διαμάντια, μέταλλα, οξυγόνο, δεν μπορείς ποτέ να πάρεις τίποτα από εδώ, να τα πας άλλο πλανήτη. Ούτε από άλλο πλανήτη να τον φέρεις εδώ. Ό,τι κατασκευάστηκε από την αρχή και κατασκευάσαν οι δημιουργοί τον πλανήτη, αυτό έχει μείνει. Δεν μπαίνει και δεν βγαίνει τίποτα. Σαφώς έχουν βάλει άλλα πράγματα με δικές τους διόδες, αλλά αποστατικά. Καμία σχέση με πλούτο. Πλούτο δεν μπορούν να φέρουν. Άρα ο πλούτος ανακυκλώνεται σύμφωνα με αυτοί που ζουν. Άρα κανείς δεν τον πήρε από τη γη. Άρα ο πλούτος είναι πάντα στη γη. Άρα αυτά τα ζώα τι σου δώσανε? Αρχίζει λοιπόν να σου κάνει συμφωνία. Θα υπογράψεις με συμφωνία με αίμα. Και εγώ θα σου δείξω πού θα πας να πάρεις το χρυσό ή να πάρεις οτιδήποτε. Φυσικά. Ό,τι έχει γίνει στη γη, ό,τι έχει κλαπεί, ό,τι έχει, ό,τι πολέμει, όσα χρόνια. Και δεν είναι, είναι εκατομμύρια τα χρόνια της γης. Η τελευταία μας έλευση είναι 2.300.000 χρόνια. Ας τα ζωντόβολα τι λένε, αυτά δεν ξέρουν τι λένε. Αυτά κάνουν πλάκα με εμάς τώρα. Κάνουν πλάκα γιατί είναι πληρωμένα όλα από τα αποστατικά σκουπίδια. Και όλα ανοίγουν στα αποστατικά σκουπίδια. Άρα, ό,τι έχει κλαπεί, ό,τι έχει γίνει, έχει παραμείνει εδώ στη στιγμή. Ή θα μένω θα είναι, ή μέσα σε κάποιο κτίριο θα είναι. Και αν έχει πέσει το κτίριο, πάλι θα μένω θα είναι. Βεβαίως από τον άειλο κόσμο μπορεί να δει τι υπάρχει στη γη. Οι δυνατότητες όταν είσαι άειλος αλλάζουν από αυτές που είσαι στοργικό. Όταν είσαι στοργικό, βλέπεις με τα ματάκια σου της υπόφυσης. Όταν είσαι στον άειλο, βλέπεις αλλιώς. Άρα έχεις άλλες δυνατότητες. Άρα λοιπόν χρησιμοποιείς τις δυνατότητες εκείνες και σου λέει θα πας εκεί, θα κάνεις αυτό, θα σου δώσω αυτό, να εκεί είναι. Πήγαινε, πάρ' το. Αυτό δεν μπορεί να σου το δώσει. Εσύ υπάρχει και το παίρνεις μόνος σου. Όμως έχεις κάνει συμφωνία με αίμα. Σου μιλάω για την πρώτη συμφωνία. Έπειτα αυτό το βάνει στη ζωή σου. Άρα έρχεται και σου λέει συνέχεια. Μετά εσύ πρέπει να του δώσει αίμα φρέσκο. Άρα τι θα κάνει? Θα σκοτώσει. Γιατί θέλει φρέσκο αίμα. Άρα θα κάνει ένα φόν. Για να του δώσει το φρέσκο αίμα για αυτό που σου δώσε. Θα σου ζητήσει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Όταν θα κάνει το φόνο που θα σκοτώσει για να του δώσει το φρέσκο αίμα, γιατί αυτέ είναι τελετέ. Δεν υπάρχουν άλλε, αγαπητοί μου. Ούτε με κοκοράκια, ούτε με βατράχια, αλλά είναι μπουρμπούτσελα. Και έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι πρέπει να του δώσει με αίμα, πρέπει να του δώσει αίμα φρέσκο. Μπαίνουν λοιπόν σε μια διαδικασία να αρχίσει να σκοτώνει. Εσύ θα παίρνει δύναμη και αυτό θα παίρνει ψυχέ. Άρα αυτό θα παίρνει ζωή για να μένει εδώ και θα αρχίσει να δημιουργεί και να στείνει πώ θα μπει μέσα στη δημιουργία σου. Και φυσικά την ώρα που υπογράφει μαζί του, σου δίνει τα πάντα, του δίνει τα πάντα. Ακόμα και τα δημιουργήματά σου. Ό,τι γεννήσει θα το βάλει σε αυτόν. Έτσι φτιάχτηκαν τα δόγματα. Χιλιάδες χρόνια παλεύουνε. Σήμερα που μιλάμε, οι μεγάλοι αποστάτες δεν είναι, είναι η φυλακή. Βλέπεις εσύ πουθενά κανένα Γιαχβέ? Βλέπεις κανένα βάλ πουθενά? Λοιπόν, βλέπεις κανένα δαίμονα πουθενά? Βλέπεις κανένα σκατό πράγμα πουθενά? Ναι, εσείς είστε τώρα. Τώρα τους έχετε μέσα. Έχουν μπει μέσα σε εσάς. Έχουν κάνει χιλιάδες συμφωνίες και έχουν ανθρώπους παντού. Σήμερα μπορούν και εξυπηρετούν χιλιάδες πράγματα μόνοι τους. Έχουν κάνει πάρα πολύ κακό μεγάλο στον πλανήτη. Αυτό το παράδειγμα που είπα είναι από την αρχική συμφωνία. Άρα δεν σου έδωσε τίποτα, σου είπε απλά που είναι. Μα πάντα δικό σου ήταν εκεί. Απλά σου είπε που είναι, να πας να το πάρεις. Σου είπε που να πας και σκότωσες και του δώσες φρέσκο αίμα. Και τέτοιες συμφωνίες είναι χιλιάδων ετών γίνεται αυτό το πανηγύρι. Και έχει μεγαλώσει με χιλιάδες παραδείγματα που μπορώ να σας τα λέω μια εβδομάδα το τι ακριβώς κάνουν και τι έχουν κάνει. Αλλιώς τη δημιουργία, την υδάτινη, τη ζωή που είναι το αίμα, δεν μπαίνει. Πώς θα μπει? Όλη η ζωή σας είναι σε 5 λίτρα αίμα. Και από τα 5 λίτρα αίμα που βλέπετε, είναι μόνο το 10% η ζωή. Εκεί κινείται η ζωή. Η ζωή κινείται μέσα στο αίμα. Τελείωσε το αίμα σου. Τέλος. Άρα το αίμα είναι ζωή. Ναι. Το αίμα γίνεται από το νερό. Το νερό γίνεται αίμα. Το αίμα δεν μπορεί να ξαναγίνει νερό. Στην υδάτινη δημιουργία αυτό συμβαίνει. Βλέπετε μωρέ που προδώσατε χωρίς να δώσετε τίποτα. Τελικά τι ανταλλαγή κάνατε? Τι κέρδισε αυτός?
Πάντα δικά του ήταν. Πληροφορία του είπε και του είπε τι να κάνει. Και επειδή του είπε τι να κάνει, μπήκε στην αποστασία. Έκανε φόνο και σκότωνε συνέχεια, μετά να του δίνει αίμα. Και όσο συνέχεια αίμα, και έτσι μετά μπήκανε κι άλλοι. Και έφερε και του δικού του. Και αυτοί πολλαπλασιαστήκανε. Και του βοήθηκε παντού. Έτσι λοιπόν κατέβασε οντότητε που δεν έπρεπε να είναι εδώ. Και έτσι ο πόλεμο έγινε άνισο. Έτσι αυτοί φορέσανε ψεύτικα σώματα, ψεύτικε ζωέ. Και τώρα μοιράζουν ψεύτικε ζωέ, ψεύτικα σώματα και φέρνουν και γιώνουν ψεύτικα εμφυτεύματα. Παράνομα εμφυτεύματα. Παράνομα όμως. Γένες και σπόρους δικούς τους. Και σήμερα συζητάμε τι πρόβλημα υπάρχει στη γη, ε? Μέσα. Και το πρόβλημα λοιπόν τίθεται ένα. Ανθρώπων και μη ανθρώπων. Της δημιουργίας ή εκτός δημιουργίας. Αυτό γιατί το είπα. Γιατί και τα παράνομα δημιουργήματα, είτε υβρίδια είτε παράνομα δημιουργήματα, για να δημιουργηθούν, έχουν δημιουργηθεί με τον κώδικα της πραγματικής δημιουργίας. Γιατί η πραγματική δημιουργία είναι εδώ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι άλλο δικό του απ' έξω, διότι δεν έχει. Έτσι έχει δικό σου. Σαφώς σε κλέβει. Γι' αυτό και επειδή στο κλέβει η δημιουργία έχει μια ασφαλιστική δικλίδα, ώστε μόνο το 10% να χρησιμοποιήσει και όχι όλες τις δυνάμεις του δημιουργήματος. Γι' αυτό και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη μάζα ανθρώπων ή υβριδίων για να λειτουργήσει το σύστημά τους. Ενώ εσύ δουλεύεις με 100%, αυτοί δουλεύουν με 10. Άρα πρέπει να έχουν 10 για να δημιουργήσουν ένα σαν εσένα. Και εκείνον θα φαίνεται πάρα πολύ άσχημο. Και χρειάζονται και πάρα πολλές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις. Αλλά η δύναμη και η πηγή είναι πάλι της δημιουργίας. Άρα, ακόμα και ως υβρίδιο να είναι, έχει το 10% της δημιουργίας, γιατί χωρίς αυτό το κλεμμένο από τη δημιουργία δεν μπορεί να κατασκευάσει τίποτα. Υπό αυτήν την έννοια, ακόμα και ένα πλάσμα που είναι υβριδιακό ή αν είναι παράνομης δημιουργίας, το πλάσμα δεν φταίει τίποτα. Το πλάσμα όμως μπορεί να καταλάβει όσο καλύτερα γίνεται και όσο θα αντιλαμβάνεται νοητικά, θα μπαίνει πιο κοντά στη δημιουργία. Άρα εύκολο για το πλάσμα είναι να πάει στη δημιουργία. Αντίθετα από αυτό που κάνει ο δημιουργός του, ο οποίος είναι ένας παράνομος αποστάτης, ο οποίος δυναστεύει, αφανίζει, σκοτώνει και ζει εις βάρος των δημιουργημάτων, το οποίο είναι παράνομα ήδη στη δημιουργία. Όμως εσύ του έχεις δώσει το δικαίωμα να μπει μέσα. Εδώ την πόρτα στη δημιουργία σου να μπει, το έδωσε εσύ. Και κάθε σε όλη τη γη, χρόνια τώρα, χιλιάδες χρόνια, δίνουν οι άνθρωποι τα δημιουργήματά τους, τα παιδιά τους, σε όλες τις αποστατικές δυνάμεις, σε όλα τα δόγματα. Θα πας εκεί που σου λέω εγώ, από μικρό σου τσακίζουν τα χέρια, άρα το δίνεις το δημιούργημα. Δεν το προστατεύεις, το δίνεις, γιατί εσένα σε δώσαν οι δικοί σου εκεί. Όπου και να είναι. Δεν έχει σημασία ποιο δόγμα είναι, αφού όλα ανήκουν σε αυτούς. Δεν υπάρχει δόγμα και άνθρωπος, δεν υπάρχει δόγμα και δημιουργίας, δεν υπάρχει δημιουργία και δόγμα, ούτε θρησκεία. Έτσι συνέλληνες μου, είναι τεράστιος ο χώρος τώρα που ξεκαθαρίζουν όλα ή που θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν και είναι τεράστιες οι μάχες που δίνονται γι' αυτό. Οι μάχες βλέπετε τόσο μεγάλο πλούτο και δεν πάνε τον πιστέψεις. Μα αφού σου δείχνω, τι άλλο να κάνω. Απ' την άλλη, να σας πω και κάτι άλλο. Καλά πιστεύετε σε χαρτιά και σε ιστορίες. Έχετε καταλάβει ότι όλος αυτός ο πλούτος είναι μόνο σε χαρτόχαρτα, σε χαρτιά, σε χαρτόγραφα. Είναι δυνατόν τεράστια δημιουργία όπως είναι η δική μας και όχι αυτή που λένε αυτή. Είναι σκουπίδια σας λέω. Εγώ προσωπικά τους δέρνω και τους λιώνω όποτε θέλω. Και τους λιώνω και θα τους λιώνω συνεχώς. Γι' αυτό με σέβονται και με φοβούνται τόσο πολύ. Ανθρωπάκια μικρά που κάνουν απλά τη δουλειά τους για ένα ψώρο μεροκάματο που δεν υπάρχει ανύπαρτο, κάθονται απέναντί μου. Γι' αυτό είπα είστε όλοι στα χέρια μου. Και θα καταλάβετε τι λέω, θα έρθει ο καιρός. Για να καταλάβετε τι λέω. Είναι δυνατόν ποτέ οι τεράστιοι πολεμιστές που περάσαν από εδώ να μην έχουν πλούτο για σένα, βρε Έλληνα. Ξέρεις τι αμύθιτους θησαυρούς και πλούτου έχουν οι προγονείς σου. Ωραία. Να σου δώσω τώρα πότε, αφού σου δίνω τα ομολογά σου και κάνεις σαβλαμένο. Σου δίνω τον πλούτο σου και κάνεις αχαζός. Όχι, δεν γίνεται, α, δεν γίνεται. Έχεις καταλάβει γιατί τεράστιο πλούτο έχεις? Περάσανε χιλιάδες προσωπικότητες από εδώ και παγκοσμιοποιητές. Είναι δυνατοί αυτοί τεράστιοι, με τεράστια τεχνολογία πήραν τον πόλεμο και τον πλανήτη. Όπως θα γίνει και τώρα, τι νομίζετε θα γίνει? Με φυλάκια. Καθίστε να δείτε πώς θα γίνει. Είπα, θα γονατίσουν όλοι. Κοιτάτε πώς θα γονατίσουν.
Ας τα ανθρωπάκια να κάνουν. Εσύ πρέπει να καταλάβεις. Κοίτα να καταλάβεις λοιπόν να πάρεις τα έσα σου και θα δεις μετά πώς θα γίνει. Δεν θα χάνε τον πλούτο πολύ συγκεκριμένο, κρυμμένο και με φύλακες. Βεβαίως γνωρίζω που είναι ο πλούτος όλος. Δεν χρειάζομαι ούτε δολάριο, ούτε στεργίνα. Ο πλανήτης να πέσει έξω τα πάντα. Αύριο θα είσαι ο άρχον που θα τα ελέγχει όλα. Δεν χρειάζεσαι ούτε ευρώ, ούτε δραχμή. Τώρα μαζί τους παίζω. Παίζω μαζί τους μέχρι το τέλος να δω τα ζώα τι θα κάνουν. Όλα αυτά που κάνουν είναι γελιότητες για να γλιτώσουν αυτοί, όχι για να γλιτώσουν εσένα. Τώρα που είμαι εδώ, είναι, κάνουν όλα αυτά για να γλιτώσουν. Βεβαίως δεν βλέπεις τα σημάδια. Έχει τόσα σημάδια δίπλα σου και δεν βλέπεις. Δεν είδες τους τελευταίους 6 μήνες πόσοι φύγανε που δεν είχαν αλήθεια μέσα τους. Σας το λέω έτσι. Για κοιτάξτε λίγο αυτούς που ξέρετε και αυτούς που δεν ξέρετε. Αυτούς που σας δείξανε και αυτούς που δεν σας δείξανε. Το είπα κάποια στιγμή. Ο πιανού δε ρέει αλήθεια. Ε, βέβαια, άμα είσαι ψεύτικη ζωή, άμα είσαι με συμφωνίες, άμα είσαι συμβόλαια και νομίζεις ότι ζεις, δεν θα σε αφήσουμε συνέχεια εδώ πέρα να μας αγγίζεις τα αυτιά. Βλάμενο, υβρίδιο. Για κοιτάξτε γύρω σας, τα σημάδια υπάρχουν. Τα περνάς τα σημάδια. Σημάδια δεν τα βλέπεις. Άνοιξε τα μάτια σου να δεις τα σημάδια, τι έχει γίνει. Ψάξε και λίγο παραπάνω να δεις πώς χαιρετάει ο καθένας. Κλέφτηκα, γεια σας. Και πόσους δεν σου λένε ότι χαιρετάνε. Να δεις πώς ακριβώς καθαρίζει ο τόπος όλος. Και τι έχεις μένα νομίζεις. Πολλά από τα μεγάλα που δεν μιλάνε. Τι να σου πούνε. Αφού δεν καταλαβαίνεις, δεν βλέπεις, τι να σου πούνε. Σχεδόν μωρός είσαι. Τα βλέπεις δίπλα σου όλα. Εσείς λοιπόν πρέπει να μεταλαμπαδεύσετε τα πάντα και να τους πείτε τι γίνεται. Πρέπει να καταλάβετε γρήγορα. Δεν γίνεται, δεν κατάλαβα, Γιώργο. Και η λεωφόρος αυτή είναι δικιά σας τώρα και θα γραφτείτε με τα ονόματά σας. Έχει θέση για όλους. Ελάτε να πάρετε τη θέση σας και να γραφτείτε στην τεράστια συμπαντική ιστορία. Στην Ελλάνια ιστορία, στην ιστορία της Αιγύης. Έχετε μεγάλη ευκαιρία. Μην χάσετε τέτοια δώρα. Πολλοί θα δίναν μέχρι και 10 ζωές για να είναι σήμερα εδώ. Που ξέρουν την αξία. Σε άλλο ηχητικό θα σας εξηγήσω πολύ πιο πολλά. Ίσως τώρα είναι αρκετά για να αρχίσετε να καταλαβαίνετε και να πονηρεύεστε χωρίς να μπορώ να εκτεθώ παραπάνω. Δεν είναι η ώρα. Έρχονται όμως ώρες. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.